Καλημέρα. Έχουμε σήμερα ένα νέο γεγονός. Είναι το κλείσιμο ενός δυσάρεστου γεγονότος και το άνοιγμα ενός τελευταίου με πληροφόρου καλού γεγονότος. Η μοίρα των Ελλήνων προπονητών, λίγο πολύ, στην Ελλάδα είναι γνωστή. Ο μέγος όρος διάρκειας ζωής είναι πολύ μικρός. Και αυτό έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Έχει να κάνει με την κουλτούρα των οπαδών και των φιλάθλων. Έχει να κάνει με τις απαιτήσεις των ομάδων. Έχει να κάνει με την έλλειψη και το έλλειμμα υπομονής. Είναι κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, λίγο πολύ είναι γνωστό και δεν χρειάζεται να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό. Από την αρχή που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, την φετινή προσπάθεια, βάλαμε με γνώση μας και με συγκριτικά ψηλά τον πύχη. Ξεκαθάρισα από την αρχή ότι το ζητούμενο για μένα δεν είναι εάν θα βγει ομάδα, κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το θεωρώ δεδομένο και αλίμονο εάν δεν το θεωρούσα. Είναι και ο τρόπος που θα βγει. Και αυτό έχει να κάνει με τις εμφανίσεις της, με την ποιότητα του παιχνιδιού της, προφανώς και με τα αποτελέσματα. Είναι γεγονός ότι τα αποτελέσματα τα οποία έφερε η ομάδα, ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή μας έχουμε και είμαστε στη δεύτερη θέση και προφανώς δεν δείτε θέμα στόχο, είναι στόχο, δηλαδή αυτό είναι και λακίες να λέμε και με συντροχιά ανώδου. Αυτό είναι η σωστή τοποθέτηση. Υπήρξαν κάποια αποτελέσματα τα οποία κατά την άποψή μου, τα οποία να μην πω κατά την άποψή μου, τα οποία δεν με ευχαρίστησαν. Και πιστεύω ότι αδίκησε και αδικούν και την προσπάθεια τη δική μου και την αγωνία του συνεργατών μου, αλλά και το ίδιο το ρόλο τη ομάδα. Μετά τον αγώνα με τον Απόλλων Αθηνών και την ήττα την οποία υπέστη η ομάδα, γιατί κοιτάξτε, καλό το αποτέλεσμα, καλό μάλλον η εμφάνιση, αλλά μην ξεχνάτε ότι στο τέλο τη ημέρα κάνει ταμείο. Αποφάσισε την απομάκρυνση του κουβαλιού του κ. Τσαναβάρα, τον οποίο βεβαίω, ο οποίο κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια στην ομάδα, θέλω να απαξιώσω ο πολύ προσωπικό ετά του, ούτε και τον ρόλο του στην ομάδα μα. Και ήμουν σε αναζήτηση νέου προπονητή. Επειδή εγώ δεν μαθαίνω να κοιτάξετε, είμαι από του ανθρώπου, λέω να ξέρετε που ούτε μασάω τα λόγια μου, ούτε κρύβομαι σε το αθλό. Προφανέστατα η πρώτη μου επιλογή ήταν ξένος προπονητής, καμία σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι γεγονός ότι είχαμε κάνει, και αυτό σας τα κάνω, σας τα λέω το πρωτόριο, φαντάζομαι θα με ρωτήσετε. Είναι γεγονός ότι είχαμε κάνει δύο πολύ καλές επαφές, κατά την άποψή μου. Είχαμε φέρει τον έναν εκ των δύο προπονητών στην Ελλάδα, παρακολούθησε μάλιστα και τον αγώνα με τον Απόλλωνα, παρακολούθησε και την ομάδα. Το βράδυ είχαμε πολύ ωραία συνάντηση και σύσκεψη μαζί του και με τους συνεργάτες του. Και ουσιαστικά είχαμε κλείσει και τη συμφωνία. Και πήγε πίσω στην Ισπανία προκειμένου να οριστικοποιήσει τη συμφωνία με τους συνεργάτες του και να φέρει τα πράγματά του για να είναι στην Αθήνα την Κυριακή. Ξέρετε, μικρό χωριό η Ελλάδα και κακό χωριό. Μου ζήτησε χίλια συγγνώμη λοιπόν, διότι λέει οι πληροφορίες που έλαβε για το TST Ελλάδα, Β' Εθνική και Εθνικές Ομάδες, είναι πολύ δύσκολο να ρισκάρει την καριέρα του. Ξέρετε, τα πάντα μαθαίνονται και τα πάντα ακούγονται. Εμείς νομίζουμε ότι μόνο εμείς τα ξέρουμε. Και μόνο εμείς τα διαχειριζόμαστε και είμαστε και πιο πονηροί από τους άλλους. Πραγματικά αυτό για μένα, παρόλο που στα οικονομικά είχαμε συμφωνήσει απόλυτα, η έκπληξή μου ήταν αυτή. Και βεβαίως υπήρξε και μια δεύτερη άρνηση, που επίσης ένα κάτι να άποψη μου ξένα προπονητή, ή ικανό προπονητή ξένα, για ακριβώς τους ίδιους λόγους. Η αναζήτηση ενός προπονητή, πάντοτε, μάλλον η τοποθέτηση ενός προπονητή σε τον πάγκο μιας ομάδας, είναι πάντα μια ηλεκτρική καρέκλα που το ξέρει και ο προπονητής, το ξέρουν και οι πρόεδροι και το απαιτούν και οι φύλακτοι. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν μπορέσαμε να φέρουμε έναν άνθρωπο στις προδιαγραφές που
θέλαμε, γιατί κοιτάξτε, είναι εύκολο να ψωνίσει από το σωρό και να το παρουσιάσει σαν μεσία. Εγώ ποτέ δεν είχα τέτοια τακτική και τέτοια μέθοδο. Από τη στιγμή λοιπόν που δύο επιλογές ξένα, από σωρία και λόγο, δεν ευδοκίμησα και τις δεξίες από τους λόγους, γιατί κοιτάξτε, η παραφιλολογία είναι το δεύτερο σπορ του Έλληνα. Και το τρίτο είναι ότι ξέρει τα πάντα πριν από σένα, δεν είχα σπορ τα καθημερινά. Αντί λοιπόν που οι επιλογές μας συγκεκριμένες καταλήξαμε μετά από πάρα πάρα πολύ μεγάλη αναζήτηση και πολύ μεγάλη έτσι προσοχή, δεν ευδοκίμησα και σας διευκρίνησα τους λόγους. Έπρεπε να βρω ένα προπονητή το οποίο θα πληρούσε τις προϋποθέσεις τις οποίες εγώ πάντοτε θέτω, έχω θέσει στον εαυτό μου, έχω θέσει στην ομάδα και έχω θέσει και στον εκάστοτε προπονητή. Πρωταθλητής, φιλόδοξος, μάχημος, γνώστης και όχι με μεγάλη εμπειρία. Και αυτό το λέω αστειευόμενος, γιατί ξέρετε εδώ πέρα το θέμα της εμπειρίας είναι κάτι που το κάνουμε λάστιχο. Δεν εξετάζουμε άλλες παραμέτρους, ούτε μας ενδιαφέρουν οι άλλοι παράμετροι. Πέρυσι τέτοια εποχή καθόμαστε στην ίδια θέση και δεχόμουν ένα καταιγισμό πυρών και τα λοιπά, στο κασίδι του κεφάλι θα μάθει ότι ήταν προπονητική. Και σήμερα λέτε, είμαστε ξαναφέρεις πίσω από τον προπονητή. Έχω ακούσει πολλές βλακίες στη ζωή μου, τις περισσότερες έχω ακούσει στο ποδόσφαιρο. Και όταν λέω δεν θέλω εμπειρία, και ήταν πραγματικά γι' αυτό επειδή είχα ξαναπροπονητή, δεν ήθελα να είναι άνθρωπος του συστήματος. Άνθρωπος που διώκεται, καταδιώκεται ή δικάζεται για παραβατικές συμπεριφορές και συναλλαγές στο ποδόσφαιρο. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θέλω προπονητή, δεν ήθελα και το ξέρω από πέρυσι την άποψή μου, δεν είναι καινούργια αυτή η άποψή μου. Ο οποίος ανοίγει πόρτα, κλείνει πόρτα, ξανανοίγει την ίδια πόρτα, πάει στην επόμενη πόρτα, περνάει την επόμενη πόρτα. Αυτό δεν είναι προπονητική. Αυτό είναι κυριολόγος. Δεν ξέρετε την άποψή μου αυτή. Ήθελα λοιπόν άνθρωπο πραγματικά που να μην έχει εμπειρία, αλλά να έχει όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που μπορεί να τον κάνει ένα πάρα πάρα πολύ καλό προπονητή που να πετύχει τους δικούς μου στόχους. Όταν λέτε εμπειρία, σε εμπειρία τι σημαίνει? Γιατί έχω ακούσει αυτό το πράγμα της εμπειρίας άπειρες φορές. Εμπειρία στις συναλλαγές, δεν το θέλω. Χάρης μάλλον με πάνω. Εμπειρία σε εξαγορές, δεν το θέλω. Δεν μου γούστο μου. Εμπειρία σε τι πράγμα? Στο ότι ξέρει την κατηγορία. Ξέρετε, ρώτησα έναν Ισπανό. Λέω, πάντα ξέρεις την κατηγορία. Μου λέει και εσύ, άμα το λες, δεν ξέρω πολλές, τι πάνε να ξέρω την κατηγορία. Τι είναι αυτό που δεν ξέρω, κύριε, μου λέει, γιατί προσβλήθηκε. Δεν ξέρω αν προφωνώ, δεν ξέρω να βλέπω, δεν ξέρω να διαβάζω, δεν ξέρω να στείλω ομάδες, τι δεν ξέρω. Μα λέω, παίζουν όλοι πίσω. Μου και στη δική μου πατρίδα, όλοι πίσω παίζουν. Αυτές οι μαγικές έτσι νόρμες είναι δικές μας πατέντες. Τα στοιχεία λοιπόν αυτά τα οποία αναζητούσε και τα στοιχεία τα οποία δεν ήθελα να έχει ο προπονητής της νίκης Βόλου και παίρνω από την ευθύνη αποκλειστική. Εγώ προσωπικά και δεν απασχολεί να την πάρω και δεν με ενδιαφέρει να μου πει κάποιος πήρε στην ευθύνη. Βεβαίως την παίρνω γιατί φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει ένας ο οποίος θέλει περισσότερο από μένα να βγει νίκη. Και αν είναι να υπάρχει αυτό, να σηκώσει το χέρι να το πει εμένα. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι το άλλο περίεργο πάλι του συστήματος. Βεβαίως είναι ρίσκο. Κάθε επιλογή είναι ρίσκο. Ο Μουρίνιο να ήταν ρίσκο θα ήταν. Από εκεί πέρα, κοιτάς να δεις, είναι χημεία, τα βασικά συστατικά μιας προσωπικότητας και ενός αθλητή μπορούν να δέσουν αφενός με τον πρόεδρο της διοίκησης, αφετέρου με την ομάδα την οποία έχεις αρρώστη, αν μπορείς να θεωρείς ότι μπορεί να τη διαχειριστεί αυτή την ομάδα και βεβαίως να επιτύχει τους στόχους. Τα πάντα λοιπόν είναι ρίσκο. Είναι προφανές. Κάθε φορά όμως που κάνω μια επιλογή, θέλω να πιστεύω όλες. Εδώ ξέρετε ότι οι υπηρεσιακοί προπονητές αναλαμβάνουν ομάδες και αναδεικνύονται σε πρώτους προπονητές. Τι πάνε να πει αυτό? Και τις τελευταίες μέρες άκουσα πολλά. Ας τα ακούω διάφορα πράγματα τα οποία βεβαίως ξέρετε δεν με στεναχωρούν. Γιατί ποτέ απλά δεν στεναχωριόμαι.
παθούν και παλιά διάφορα. Οι λογικές, ότι ο πρόεδρος έκανε μια έδειξη, λέγω μου τα ανοιχτά τα κουμπίνια του Λουτσιάνου αυτά. Του είπα να ξέρεις τι θα αντιμετωπίσει. Δηλαδή, του λέω ότι το εξή ένα παιδί που ήταν προχθέ. Έπεσε πολύ ωραία, άρεσε πολύ η ομάδα που έπεσε στο Βατανιακό. Μα έδειξε ο Καλιάνη το πάκο και την πέρα καθόλου να μισιάνω, δεν θα λέγατε. Προπονηταρά, Θεό, μα έβγαλε, που είσαι εσύ, άλλο δεν είναι. Η ομάδα θέλει ηρεμία. Θέλει ψυχραιμία και τον τρόπο που διοικείται η ομάδα. Μια απόφαση προσωπική δική μου. Και δεν ενοχοποιώ κανέναν, να θεωρεί ότι ο Πάσης, ο πρόεδρος της ομάδας, κάνει επιλογές σε βάρος της ομάδας. Δηλαδή να δει ότι σε θεωρώ. Δηλαδή μην μήτρεπος. Ενώ όλοι οι άλλοι όλοι κάθονται καθήμενοι στο καραπέ και δεν πάνε στο γήπεδο, είναι ισόφωνες, αυτοί που αγαπάνε την ομάδα, αυτοί που θέλουν να δουν στη Σούπερ Λίγκα, στο Τσάμπιονς Λίγκ και το καθεξής, και έχουν άποψη για όλα. Κάθε ομάδα είναι ισοταμένη δύναμη. Ένας προπονητής από μόνος του δεν μπορεί να βγάλει την ομάδα. Μια ομάδα από μόνη της δεν μπορεί να βγει. Εδώ χρειάζεται συνέπεια. Προσπαθούμε λοιπόν να κουμπώσουμε όλα τα κομμάτια αυτής της συνέπειας, προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλω να πιστεύω ότι ο Λουτσιάν στην πρώτη του εμφάνιση, ας το πούμε σε μεγάλη ομάδα, δεν κακό να το θεωρούμε και έτσι, γιατί νομίζω ότι προσβάλλει την κρίση. Θα έχει μια ευκαιρία και μια δυνατότητα να κουμπώσει και να κλειδώσει τους προσωπικούς του στόχους και τους στόχους της ομάδας. Και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της σημερινής ημέρας, στο τέλος της σεζόν, η νίκη Βόλου θα έχει πετύχει 100% το στόχο της, όπως έχω προείπει και άλλες φορές. Δεν με ενδιαφέρει να πω, με ενδιαφέρει το πώς θα πω. Και εννοώ το πώς θα πω για να παρεξηγηθεί, γιατί όλα παρεξηγούνται. Ενώ ότι με ενδιαφέρει πάντοτε η κατάκτηση της πρώτης θέσης σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους χρόνους. Όπως επίσης, στόχος μας είναι και να περάσουμε στο Κύπρο τον Απόλλωνα και να έχουμε τη μεγάλη γιορτή με τον ΠΑΟ και να προχωράμε κανονικότητα. Τους κοιτάμε όλους στα μάτια, θεωρούμε ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα. Δεν ανησυχούμε για τίποτα και δεν θεωρώ ότι και κανένας φύλακτος, ο παντός ή φίλος της νίκης, έχει λόγο να γυρνάει σε εποχές των πέτρινων χρόνων μόνο στον εγκέφαλό του. Γιατί όλα είναι στο μυαλό του καθενός, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται συστάσεις για τον Λουτσιάν, νομίζω λίγο πολύ το ξέρετε. Σας κάνει μια μικρή, μεγάλη επιθέλη, να μην θεωρεί ότι παραμένει κιόλας. Τοποθέτηση, ο οποίος ο Λουτσιάν θα καθίσει στον αγώνα με την Καρδίτσα, θα προπονήσει από σήμερα το μεσημέρι την ομάδα. Βεβαίως ξέρω ότι μόλις πάρει το διπλό θα γράφετε τη θηρά τους και θα λέτε πού σε είχαμε και δεν σε βρίσκαμε τόσο καιρό. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα το κρεμάστε που δουν. Ας τα φορέσει τα κουδούνια, τι να κάνω. Αφού του αρέσει και θέλει να έρθει. Του εξήγησα το μεταλλητέ τη ομάδα και το φιλάθλο τη. Θεωρεί, πιστεύει, θέλει και μπορεί να το πετύχει.